Κωνσταντίνος Χολέβας, συγγραφέας, πολιτικός επιστήμονας και αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Χολέβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Σας χαιρετώ και πάλι, κύριε Δαμαβολίτη, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Πρόσφατα είχαμε τις αιτιάσεις της Τουρκίας, κύριε Χολέβα, για την αλλαγή στην ονοματοδοσία που έχουμε στα στενά, δηλαδή Βόσφορο, Δαρδανέλια, Μαρμαρά και Ελισπόντο. Και είχαμε και την απέτηση η Κύπρος να μην αναφέρεται με την ονομασία της, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά να δίνεται με συντεταγμένες. Με αφορμή αυτά είδα ότι δημοσιεύσατε ένα άρθρο που πιάνεται και το ιστορικό και το σύγχρονο κομμάτι και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ιστορικό κομμάτι. Πότε ξεκινάει η τριβή με το θέμα της ονομασίας από τη συνθήκη της Λοζάνης μέχρι να έρθουμε στη συνθήκη του Μοντρέ και ούτω καθεξής? Ναι, κύριε Δαμαβολίτη, το 1923 και συμπληρώνονται 100 χρόνια στις 24 Ιουλίου υπεγράφει η τελική συνθήκη ειρήνης στη Λοζάνη και ήταν η συνθήκη ειρήνης ουσιαστικά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ της Τουρκίας, η οποία ήταν ηττημένη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, και των δυνάμεων Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα και άλλων των χωρών που είχαν νικήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως η Ελλάδα είχε και μια δεύτερη ιδιότητα, ήταν και η ηττημένη του 22. Επομένως, νικητές του 18, ηττημένη του 22. Εν πάση περιπτώσει, στην πολύπλευρη αυτή διαπραγμάτευση που κράτησε από τον Νοέμβριο του 22 μέχρι τον Ιούλιο του 23, καταλήξαν οι δυνάμεις αυτές σε 17 πρωτόκολλα. Ένα είναι το τελικό, αλλά υπάρχουν και 16 άλλα κείμενα, όπως η ανταλλαγή των πληθυσμών που υπεγράφει τον Ιανουάριο και μας ενδιαφέρει. Και υπάρχει ένα πρωτόκολλο για τα στενά, στο οποίο ιδιαίτερως, ειδικά γι' αυτό το εκλήθησαν και η τότε Σοβιετική Ένωση και η Βουλγαρία, δεν είχαν συμβάσει άλλα κείμενα της συνθήκης της Λοζάνης. Εκεί λοιπόν το σκεπτικό, να καταλάβετε, της τότε Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όπως λεγόταν, και της Γαλλίας, ήταν να μην συνεχιστεί η συμμαχία του Κεμάλ με τον Λένιν, γιατί υπήρχε μια συμμαχία η οποία μας έβλαψε το 22 στη Μικρά Ασία. Και φοβόντουσαν λοιπόν ότι αν η Τουρκία είχε τον έλεγχο των στενών, ουσιαστικά θα περιέρχεται αυτός ο έλεγχος στην Σοβιετική Ένωση, σε ένα κομμουνιστικό κράτος που είχε επίκεντρο τη Ρωσία αλλά και άλλες χώρες. Γι' αυτό, όπως παρατηρείτε, με συγχωρείτε, ήταν εκτός των δύο μερών που υπέγραψαν οι τιμένοι κυνηγητές, ήταν και η Σοβιετική Ένωση, όπως εντοπίζεται, ως ουδέτερος παρατηρητής. Η Σοβιετική Ένωση ήθελε να υπεγράψει μόνο στο πρωτόκολλο για τα στενά, ενώ στην υπογραφή της συνθήκης δεν αναφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υπήρχαν εκεί βέβαια ως νικήτριες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ως παρατηρήτρια δύναμη. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο τι λέει η Λοζάνη, για τα στενά δημιούργησε το εξής καθεστώς. Είπε τη λέξη ουδετεροποίηση, αυτό που σήμερα λέμε αποστρατιωτικοποίηση. Δηλαδή η Τουρκία νομικά θα έχει τις δύο πλευρές των στενών, τους δόθηκε δηλαδή και η Ανατολική Θράκη και το κομματί η Μικρά Ασία, αλλά δεν θα έχει στρατό σε μια περίμετρο γύρω από τις ακτές των στενών, και τα στενά ονομάστηκαν διεθνώς ως straits, δηλαδή στενά, χωρίς κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα θέλει να τα πει τουρκικά στενά. Τότε έμειναν οι ονομασίες γενικώς στενά, απλώς επιμέρους, ας πούμε, έβαλε ξανά καλέ ή κάπως άλλες ονομασίες. Όμως διεθνώς, στο διεθνές δίκαιο καθιερώθηκε όρος τα στενά. Τώρα, τι έλεγε η Λοζάνη? Η Λοζάνη έλεγε κάτι το οποίο έληξε το 1936 με τη συνθήκη του Μοντρέ. Έλεγε να μην έχει στρατό η Τουρκία στις δύο αυτές πλευρές, στις ακτές των στενών, αλλά και η Ελλάδα, επειδή είχαμε δύο νησιά που υποτίθεται με τα τότε πυροβόλα απειλούσαν τα στενά, την Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Η Ελλάδα δεν θα έχει στρατό στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, και παράλληλα η Ελλάδα ως ηττημένη του 22 να δώσει την Ήμβρο, την Τένεδο και το νησάκι των Λαγών, της Λαγούσας Νήσους, στην Τουρκία. Έγινε αυτό με τη συνθήκη της Λοζάνης και κράτησε αυτή η ουδετεροποίηση, κράτησε μέχρι τον Ιούλιο του 1936, όταν πλέον ειδικά για τα στενά υπεγράφει η συνθήκη του Μοντρέ. Σχεδόν οι ίδιες χώρες με κάποιες μικρές αλλαγές που υπέγραψαν και τη Λοζάνη. Εκεί λοιπόν πλέον δεν υπήρχε τόσο πολύ ο κίνδυνος να συμμαχήσει η Τουρκία με την Σοβιετική Ένωση, οπότε ζήτησε η Τουρκία να έχει τον πλήρη έλεγχο και να έχει στρατό. Δόθηκε το δικαίωμα της στρατιωτικοποίησης των στενών στην Τουρκία. Για αντίβαρο όμως και η Ελλάδα έκανε μια ανακοίνωση, την οποία τότε η Τουρκία την αποδέχθηκε και είπε, άρα και εγώ θα βάλω στρατό στην Λίμνο και στην Σαμοθράκη. Τότε η Τουρκία το δέχθηκε.
σημερινή Τουρκία του Ερντογάν δεν το δέχεται. Αυτό λοιπόν το Μοντρέ δίνει στην Τουρκία έναν μεγάλο έλεγχο ουσιαστικά επί των στενών. Δεν αλλάζει την ονομασία, παραμένουν Straits, στενά, αλλά λέει ότι θα πρέπει πρώτον σε καιρό πολέμου να μην επιτρέπεται η διακίνηση πολεμικών πλοίων και επιπλέον δίνει κάποια προνόμια, κάποια πλεονεκτήματα στα παρευσύνια κράτη, στα οποία, για παράδειγμα, ενδιαφέρεται και η Σοβιετική Ένωση να κατεβάζει στόλο μέσω των στενών προς τη Μεσόγειο. Και αυτό είναι στο χέρι της Τουρκίας. Η Τουρκία κανονικά δεν πρέπει να αφήνει μεγάλα εκτοπίσματα να περνούν. Αυτό προβλέπεται όμως στη συνθήκη του Μοντρέ, από το Μοντρέ, έτσι. Από το Μοντρέ. Να περνούν τα παρευσύνια, Ρωσία, σημερινή και άλλες χώρες, αλλά η Τουρκία να έχει τον έλεγχο φυσικά τα υποβρύχια πάνω από την επιφάνεια, όλοι με τη σημαία υψωμένη να ξέρουν ποιο είναι κλπ. Η Τουρκία έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες παρασπονδίες ανάλογα με τα συμφέροντά της και τα παιχνίδια που έπαιζε. Δηλαδή σε καιρούς κρίσεων, ας πούμε, ελληνοτουρκικών, παράδειγμα το 1976 που είχαμε τότε μια πρώτη κρίση στα ελληνοτουρκικά, επέτρεψε να διέλθει ένα πολύ μεγάλο εκτοπίσμα το σοβιετικό αεροπλανοφόρο, το Κίεβ, ενώ κανονικά με βάση τη συνθήκη του Μοντρέ δεν θα έπρεπε τέτοια εκτοπίσματα να διέρχονται. Πάση περιπτώσει, η Τουρκία ήδη πλέον από το 1936 από το Μοντρέ έχει τον έλεγχο του ποιος περνά, ποιος δεν περνά. Τώρα όμως γενικότερα θέλει να δείξει ότι έχει τον πλήρη έλεγχο και τον τελικό λόγο, ακόμη και σε λεπτομέρειες. Και δεν είναι το μόνο το όνομα των στενών, τώρα θέλω να τα πούμε τουρκικά στενά. Είναι γενικότερα ότι θέλει να μας πει ότι θέλει να αλλάξουν πολλές ρυθμίσεις και του Μοντρέ και της Λοζάνης. Προλάβατε την επόμενη ερώτηση, ναι, που είναι πάνω σε αυτό, ότι όταν έχουμε συνθήκες που έχουν υπογραφεί διεθνείς και έχουμε πολλά μέρη, όταν αλλάξουν οι ονομασίες επηρεάζεται το νόημα, ας πούμε, και η όρη των συνθήκων. Στο πρώτο σκέλος απαντώ ότι εφόσον υπέραψαν πολλά μέρη, δεν μπορεί να αλλάξει η σύμβαση του Μοντρέ αν δεν κληθούν όλα τα μέρη τα οποία την υπέγραψαν. Όπως το ίδιο ισχύει και για τη Λοζάνη του 1923. Το δεύτερο που θα πρέπει να θυμίσουμε, το τονίζει πολύ συχνά και ο εκλεκτός φίλος και καθηγητής και βουλευτής ο Άγγελος ο Συρίγος, είναι ότι από το 1969 πλέον έχει καθιερωθεί, το έχουν δεχθεί όλες οι χώρες, ότι οι συνθήκες που καθορίζουν σύνορα δεν λήγουν, δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Και αυτό αφορά την Λοζάνη. Τώρα για το θέμα της ονομασίας που είπατε. Το θέμα της ονομασίας για την Τουρκία έχει δύο σημασίες. Πρώτον, έχει, τώρα το βάζει, είναι ένας εκβιασμός που κάνει. Για να δεχθούμε τη Σουηδία, λέει, στο ΝΑΤΟ, θα μας κάνετε κάποια χατήρια. Το θέμα της ονομασίας που πιέζει μέσω του ΝΑΤΟ έχει πρώτον μια ιστορική σημασία, δηλαδή να εξαφανιστούν τελείως από το προσκήνιο ελληνικές ονομασίες όπως Δαρδανέλια, Θάλασσα του Μαρμαρά, Βόσπορος και να ακούγονται μόνο τουρκικά στενά. Και επιπλέον έχει και την έννοια ότι η Τουρκία είναι πιο ισχυρή από το 1936 και από το 1923 και θέλει να αλλάξει ορισμένα κείμενα και ορισμένες συνθήκες οι οποίες θεωρήθηκαν άδικες, διότι η τουρκική άποψη σήμερα, ο Ερντογάν θεωρεί ότι ακόμη και ο Μέγας Κεμάλ έκανε λάθη, ότι ήταν υποχωρητικός το 23 και ότι η συνθήκη και της Λοζάνης και του Μοντρέ έχουν στοιχεία τα οποία είναι άδικα για την Τουρκία. Άρα το τελικό μήνυμα είναι οι συνθήκες του 23 και του 36 μας αδικούν, η τότε Τουρκία και ουσιαστικά ο Κεμάλ και οι συνεργάτες του ήταν υποχωρητικοί, αυτό είναι το μήνυμα του Ερντογάν, εγώ είμαι πιο ισχυρός και σήμερα θα επιβάλλω αλλαγές προς το συμφέρον μου. Αυτό ουσιαστικά λέει. Να πάμε λίγο τώρα και στην καθημερινότητα εδώ τη σύγχρονη. Επί της αρχής η ελληνική κυβέρνηση είχε μια αντίδραση σωστή ως προς τα αιτήματα αυτά και έθεσε ένα βέτο. Βέβαια. Από την άλλη θέλω να μας πείτε πόσο μπορεί να επηρεάσει η Ελλάδα με τις αιτιάσεις, η Αθήνα, πόσο μπορεί να επηρεάσει τις αιτιάσεις της Άγκυρας. Η Αθήνα μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να επηρεάσει. Πρώτον, διότι είναι χώρα που υπέγραψε και τις δύο αυτές συνθήκες που συζητούμε και τη Λοζάνη με όλα τα πρωτόκολλα και το τελικό κείμενο του Ιουλίου, της 24ης Ιουλίου του 23, αλλά και το Μοντρέ. Επίσης η Ελλάδα έχει λόγο, διότι με βάση το άρθρο 51 του ΟΗΕ έχει το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και όταν πλέον υπάρχει σχισμένη στρατιά του Αιγαίου, όταν απειλούνται τα νησιά μας γενικότερα, μπορεί να μιλήσει και να πει εδώ απειλούμε. Έχει τα επιχειρήματα ότι η Τουρκία είναι μια χώρα αναθεωρητική.
έχει το επιχείρημα το πολύ βασικό ότι έχουν κλείσει 49 χρόνια που ο Ατήλας έχει εισβάλει στην Κύπρο και έχουμε στρατιωτική κατοχή παράνομη στην Κύπρο. Έχει το επιχείρημα ότι η Τουρκία γενικώς κάνει παρασπονδίες για Μπελοβιέννη στη Συρία και σε άλλες χώρες. Δεν είναι μια φρόνιμη χώρα. Και νομίζω ότι παράλληλα με την επιδίωξη που κάθε χώρα έχει βέβαια των ειρηνικών σχέσεων, θα πρέπει και μπορεί να τονίζει τα συμφέροντα τα ελληνικά και βεβαίως και τα συμφέροντα του ευρύτερου ελληνισμού, όπως είναι η συνεχιζόμενη απαράδεκτη κατοχή της Κύπρου. Έχει λοιπόν πολλά χαρτιά με τη βοήθεια και του ελληνικού λόμπι στην Αμερική και του Μενέντες και άλλων ανθρώπων που βοηθούν, ώστε αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση να μην γίνεται μόνο με τους όρους του Ερντογάν, αλλά και με τους δικούς μας όρους, διότι μετέχουμε ισότιμα σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Κάτι τελευταίο τώρα και να κλείσουμε. Ήθελα να μας πείτε, η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είχε αναβαθμιστεί και έχει παρακαμφθεί πολλές φορές και με τον πόλεμο της Ουκρανίας, το είδαμε αυτό. Η διέλευση των στενών έχει παίξει ρόλο σε αυτήν την απέτηση της Τουρκίας. Η Τουρκία ενοχλείται από οποιαδήποτε αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης, διότι άλλο να είναι μια μικρή πόλη ελληνική, στην οποία κάποια στιγμή θα μπορούσε, λέω για παράδειγμα, να επιτεθεί, και άλλο είναι ένα σημαντικό λιμάνι και αεροδρόμιο και κόμβος διεθνής, με χώρες του ΝΑΤΟ, με συμμάχους, διότι δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση τότε να κάνει μια επιθετική ενέργεια, διότι δεν θα χτυπάει μόνο ελληνικό έδαφος, θα χτυπά νατοϊκά συμφέροντα και συμμαχικά συμφέροντα. Επομένως, για μας είναι καλό, και η Τουρκία δεν είναι καλό και ενοχλείται. Απλώς όμως να κλείσω, επειδή είπατε τη λέξη παράκαμψη, ένα πονηρό σχέδιο που ο Ερντογάν είχε αναγγείλει, αλλά δεν ξέρουμε πόσο είναι τεχνικά εύκολο να το κάνει, για να ξεπεράσει ακόμη και τις προβλέψεις του Μοντρέ και για να τον παρακαλάνε όλοι και να τον πληρώνουν, θέλει να κάνει το λεγόμενο κανάλι της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ένα κανάλι το οποίο θα περνάει, ας πούμε, δυτικά από τη σημερινή Κωνσταντινούπολη, θα ενώνει με 45 χιλιόμετρα μήκος τον Εύξεινο Πόντο με τη θάλασσα του Μαρμαρά. Και έτσι κάποια στιγμή μπορεί να σου πει ότι για περιβαλλοντικούς λόγους κλείνω τον Βόσπορο και θα υποχρεώνεσαι μετά να περνάς από εκεί. Οπότε δεν ισχύουν οι συμβάσεις ούτε του Μοντρέ ούτε καμιά άλλη που έχει υπογράψει, και φυσικά θα πληρώνεις. Το λέω αυτό ότι έχει τέτοια σχέδια, πάντα έχει εναλλακτικά σχέδια να παρακάμπτει τις απόψεις και τις ελληνικές και των άλλων δυτικών συμμάχων. Αλλά βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνει, και φυσικά και εμείς θα πρέπει να εκφράζουμε τα ορθά, ορθολογιστικά και νόμιμα επιχειρήματά μας. Πολύ σημαντική παρατήρηση για τις ομάδες εργασίας που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Χολέβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub για την ανάλυση σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη σας.